Έχει να πει ο Οικονομόπουλος για κάποιο λόγο. Ναι. Τι. Για κάποιο λόγο, Οικονομόπουλος, αδελφέ. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Πάντα το ακούω. Έτσι ξεκινάει, αδελφέ, και ανεβαίνει σιγά-σιγά. Ανεβαίνει. Είναι σκαλοπατήσιο. Σκαλοπατήσιο, με σκαλέτα είναι. Οργανωμένο είναι Οικονομόπουλος. Όλα λοιπόν στάβουμε γίνονται για κάποιο λόγο. Ναι. Και ο λόγος είναι ένας. Να πάει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ το Μάιο, να ηρεμήσουμε και να προχωρήσουμε για την. Έχουμε να βάλουμε τα θεμέλια της δυναστείας που έπεται. Θέλω δηλαδή να μεγαλώσουν οι τροπεοθήκες, μεγάλα δωμάτια να πάρουμε. Αν πάμε, φτάνουμε μέχρι 73, άρα 30 χρόνια, να μην αφήσω αυτό το δωμάτιο του το κόσμο με 25 πρωταθλήματα. Εγώ πιστεύω θα παίρνουμε 3 στα 5. 3 στα 5, κοντά θα είμαι. Ναι, κοντά θα είμαι. Και άμα θέλουμε θα δίνουμε τα άλλα. Εν τω μεταξύ, Σταύρο, τι ωραία που αισθάνομαι με αυτόν τον εβραϊκό νόμο, το οφθαλμόν αντιοφθαλμού. Ναι. Και οδόντα αντιοδόντο που δουλεύουμε. Ναι. Βλέπω τον Καραπαπά να κλαίει στο ναι. τέλος με τη Ξάνθη. Ναι, ναι. Και θέλω να πεθάνω από τα γέλια. Και πού ήταν αυτή το τελευταίο 48ωρο, ξέρεις αυτά τα αστυνομικά που με τρελαίνουν. Ψάξτε να δείτε. Και ποιοι οι κλέφτες φωνάζουν έτσι για τους καινούργιους δυνάστες. Ναι, κύριε, οι καινούργιοι δυνάστες είμαστε. Δεν χρυσώνουμε εδώ τα λόγια μας, ούτε χρυσώνουμε τα χάπια. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Είναι πρακτικές, δε φίλε. Δεν σφάζουμε κανέναν. Και δεν σφάζουμε κανέναν και κερδίζουμε ολοκάθαρα όπως χθες. Mm. Κάναμε μια δικαιότατη, εύκολη και ωραία νίκη. Άσχετα που ξεκινήσαμε με 0-1. Ποδόσφαιρο είναι. Σαν τη γάτα με το ποντίκι. Βομβαρδισμός. Παίζαμε από δεξιά, από αριστερά. Συγχαρητήρια στο Λιμνιό αρχικά. Μπράβο στο νέο αυτό παιδί. Μεγάλο. Μπράβο, καλά κάνεις και το στηρίζεις. Mm. Θα είναι και περιουσιακό στοιχείο στην ομάδα, γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά. Ναι. Να έρχονται, να προσφέρουν τα μέγιστα για 3-4 ναι. χρόνια, να φέρουν τα χρήματα στην ομάδα πολλαπλάσια και να συνεχίζουν και άλλες πολιτείες. Κανένα πρόβλημα. Εμείς είμαστε πάντα με την ομάδα. Ναι. Πάντα και με τα σπρώματα. Που... Ναι, ναι, φυσικά. Είναι στην ομάδα. Ό,τι καλύτερα. Και με τα παιδιά που ανήκουν στην ομάδα, όπως ο Ευθύμης Κουλούρης που κάνει μια εκπληκτική σεζόν. Ο Ευθύμης Κουλούρης, ο οποίος άλλα δύο γκολ χτυπάει στο ενεργητικό του. Και μία assist. Και μία assist. Εμένα με έχει διασύρει ποδοσφαιρικά. Πρέπει να κάνω υπάρχει την αυτοκριτική μου. Με έχει διασύρει περισσότερο. Που μου εγώ έβαλε άντερ 9. Άντερ 9 μου είπε goal. Πριν το πρωτάθλημα, εγώ πήρα over 9. Έχω πληρωθεί μόλις μπήκε ο Οκτώβρης. Κανονικά αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα πληρώνεις σε διπλά. Διπλά, ναι. Όταν τελειώνουν έτσι. Είναι εξευτελισμός. Ναι. Είναι σαν να παίζεις είναι σαν να παίζεις τάβλη και να κερδίζεις 7-0. Όταν συζητάμε και μου κάνει καμιά κρίση και πάνω μου τη βγει, γράφω Κουλούρης, τίποτα άλλο. Ναι, και τον αφήνει άφωνο. Τον αφήνω εκεί. Ναι. Τον αφήνω εκεί. Θέλω να επανέλθουμε στον ΠΑΟΚ αφού πότε ταξιδέψουμε λίγο στο χώρο της Ευρώπης. Σοφία και μας καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Με ευρωπαϊκή αύρα. Αυτό εδώ δεν το φοράνε τώρα. Ένα πολύ ωραίο γλυκό σκουφί. Θα σας παρουσιάσω λίγο τη Σόφη, έτσι να την κάνετε εικόνα με στο μυαλό σας πριν δείτε τη φωτογραφία που θα ανεβάσει. Είναι σαν ρωσίδα. Ταγματάρχης, δες να, όπως νομίζω πρέπει. Ότι στη Ρωσία φοράνε πιο χοντρά σκουφάκια. Εγώ την έχω για πιο Γαλλία. Αυτό, πιο Γαλλία. Κάπου στο Στρασβούργο τη βλέπω. Σύνορα εκεί με Γερμανία, ενώ λίγο, λίγο πριν πάει σε μια έξοδο, ότι σαν και αυτές πάνε και όχι, λένε όχι, για το ετοιμάζομαι καφέ, να πάω εκεί για καφέ. Για καφέ το μεσημεριανό στην πλατεία. Για brunch. Brunch. Ναι. Yeah, oh yeah. Δεκατιανό. Δεκατιανό. Κόψε ένα κασέρι. Α, ναι, το break. Έχουν, οι Άγγλοι έχουν break. Μία η ώρα ξαφνικά και που είναι άδειο στον δρόμο, τσουπ, βγαίνουν από παντού. Αφήνουμε τη Σοφία και τα γαλλικά τη. Ναι. Έτσι, από το γαλλικό χωριό που θα πάει. Να συνεχίσουμε όμως ευρωπαϊκά, ναι. αλλά μέσα στα πρωταθλήματα, να πούμε τι μας έκανε εντύπωση το δίμερο, εμένα τουλάχιστον. Ναι. Γιατί μου αρέσει. Πρώτον, ξετρελάθηκα πάλι με Μέση. Ο Θεός των Θεών. Με ροζ φανέλα όμως, δεσύ Βασιλιά. Εντάξει. Με ροζ φανέλα. Ροζ φανέλα. Ρε φίλε μου, όμως πάλι τον είδες τι έκανε. Τον είδα. Δηλαδή, έστειλε την μπάλα, αναφέρομαι στο πρώτο γκολ του Μέση στο 0-4 με την Μπαρσελόνα. Ναι, δύο τερματοφύλακες, η μπάλα είναι ακριβώς, πάει, τη διατάζει, τι λέει, θα πας στο μέσο της απόστασης, θα στρίψεις δεξιά, με τηλεκοντρόλ ακριβώς. Και πήγε στο πλαϊνό δίχτυ με φάουλ, ανάμεσα στα ακροδάκτυλα, που μπορεί να την ψηλοακούπησε κιόλας ο τερματοφύλακας της Ισπανιόλ, ο Ντιέγκο Λόπεθ. Μια απέλπιδα ακριβώς. Και μετά το δεύτερο, είναι έβμεση στις διαθέσεις το δεύτερο φάουλ. Σου λέει το από εδώ θα μου την πετάξει, από εκεί θα μου το πετάξει. Και έχει την ψυχολογία ο άλλος και δεν έχει την ψυχολογία του τερματοφύλακας. Και θα πω κάτι για να μαθαίνουν πάλι οι παλιοί. Ο Κώστας ο Φραντζέσκος στα φάουλ, και πάρτε το όπως θέλετε, ήταν εφάμιλος του Λιονέλ Μέση. Δεν θα πω καλύτερος. Εφάμιλος. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Σταύρο μου, το πόσες και πόσες. Ποιο πολλά έχει ο Φραντζέσκος από το φάουλ. Ποιο πολλά έχει. Θα μιλήσουμε μετά για το Σαλάχ, το Μο. Δεν ξέρω αν το είδες το μάτς, φίλε. Έκανε χατρίκ. Το μάτς. Δεν είναι ότι έκανε χατρίκ, είναι ότι μένει όρθιο σε αυτό πήγα να πω. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Εστιάζει ακριβώς. Ναι. Εκεί ήθελα να σταθώ. Εκεί είναι η μαγιά του. 9,5 στους 10 ποδοσφαιριστές, εκεί την ώρα που τον πέφτει το στόπερ, θα πέσουν κάτω. Αυτός προσπαθεί με κάθε τρόπο να μην πέσει κάτω. Μένει όρθιο και μετά πλασάρει υποδειγματικά. Και ξέρει, οι Άγγλοι με κάτι τέτοια. Τρελαίνονται.
Εμένα μου έλεγε ο Βασίλης ο Παπαπόκης, το δεξιμπάκ, για μένα το κορυφαίο δεξιμπάκ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψή μου προσωπική. Mm. Δεν συγκρίνεται φυσικά με κανέναν ούτε τις δεκαετίες 70, ούτε με Στράτο Αποστολάκη. Σας παρακαλώ πολύ, καθίστε να κάνω μια σέντρα. Ο άνθρωπος ξηράφει. Mm. Έτσι, σέντρα οι οποίες ήταν για όλους. Και για τους αμυντικούς και για τους επιθετικούς. Μπορεί αν δεν έβαζε τον κόλλο επιθετικός, θα μπαίνει αυτό κόλλο από τον αμυντικό. Mm. Κλείνουμε την παρένθεση με Βασίλη Παπαπόκη. Λέμε στο τέταρτο τον κόλ. Στο τέταρτο τον κόλ. Δεν είπε τι ήθελε να πει το Παπαπόκη. Όχι, αυτό ήθελα να πω. Κορυφαίο δεξιμπάκ. Όχι, θες να πεις ότι κάνει στην Αγγλία κάτι. Α, ναι, θέλω να πω αυτό τι έκανε. Ναι, μπράβο. Ναι, γιατί γράφουμε κιόλας και μας έρθει και μιλάω αυτό. Τι έκανε. Στην Αγγλία, όταν έπαιζε στη Sheffield United, γιατί ψηλό έπεφτε ο Βασίλης. Ναι. Εύκολα. Ναι. Πέφτει μια φορά, ακούει μηδιάσματα αρνητικά. Ναι, ψηλό ξεφωνήτου. Δεύτερη φορά, ξανά. Το κόψαμε, λέγει εγώ εντελώς. Άμα δεν με σκότωναν, έτσι δεν έπεφτα ποτέ. Mm. Να με σκότωναν όμως κανονικά, λέμε πολυβόλα. Σαν τα κονσέρτο για πολυβόλα. Το έργο, το παλιό. Με την Τζένι Καρέζη και τον Καζάκο. Όταν δεν έχεις το μυαλό σου να πέσεις. Βέβαια δεν παίζεις, φυσικά. Και το τέταρτο το γκολ, θέλω να συνεχίσω λίγο με Σαλάχ, ήταν εκπληκτικός. Mm. Εκπληκτικό. Περνάει δύο φορές στον τερματοφύλακα, τον γελιοποιεί. Έχει όφερ 3,5 εγώ τώρα, μεταξύ και κάνει όλο αυτό. Είδε τι ωραία που κάνει την μπάλα. Μία τρίπλα με το δεξί, μία με τα αριστερό. Και μετά είναι, φαντάζομαι το καημένο τον αμυντικό που είναι μπροστά στην εστία. Και όλο έρχεται με την μπάλα και μπροστά στην 7 με την εστία. Κάνει ένα τι το κάνει ένα γλυκό. Ακόμα, ένα, κάνει και μετά με τα αριστερό τι κάνει εκεί μέσα. Και εκεί που ο άλλο πάει να πάρει θέση για να κλείσει όσο μπορεί, την τρώει από την άλλη. Δηλαδή είναι όλα συγχρονισμένα. Και τα κάνει γλυκό, δεν σου τάριξε όπου πάει η μπάλα και τέτοια. Γλυκά. Η δουλειά να γίνει, φίλε. Ο σκόρερ αυτό είναι. Και για να κλείσουμε το Σαλάχ, γιατί δικαιωματικά έχει το τρίλεπτο σε αυτή την εκπομπή της Δευτέρας, του δίνουν στο τέλος του αγώνα το βραβείο του Man of the Match και λέει: Όχι, λέει, δεν το παίρνω εγώ αυτό. Έχει δίπλα του το Μίλνερ, ο οποίος έχει συμπληρώσει 500 συμμετοχές. Ναι. Μεγάλο πράγμα, φίλε, 500 Σάββατα. 32 και Κυριακές, όχι στα 38. Να παίζεται. Αυτή η παιχτούρα, ο Μίλνερ, ο οποίος πέρασε αναξιοποίητος, θα έλεγα, από τη City. Εντάξει, όποιος δεν έχει. Η Λίβερπουλ, θα σου κάνω μια ανάλυση μετά, δεν έχει δημιουργικά χαφ. Έχει εργάτες μόνο. Τη δουλειά την κάνουν οι άλλοι. Οπότε γι' αυτό λες και ότι ο Μίλνερ. Ο Μίλνερ είναι το κλειδί. Έγινε αρχηγός εκεί, χτυπάει τα πέναλτι. Δεν έχει χάσει ποτέ πέναλτι. Δεν χτυπάει τα πέναλτι. Μόλις το, το είπαμε. Κύριε, σημειώστε το λίγο κάπου στην άκρη του μυαλού σας. Αν δεν χάσει το επόμενο πέναλτι ο Μίλνερ, πού να ξέρει τον άνθρωπο που έμπλεξε. Ποιοι το πιάσανε στο στόμα τους. Εντάξει, ρε φίλε. 20 χρόνια καριέρας δεν είχε χάσει πέναλτι. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει, φτιάξτε το. Ναι. Το Μπεμπάτοφ δεν είχε χάσει κανένα πέναλτι. Και στον Πάο και από τα 14 στα 14 να χάσει εκείνο με τον Ηρακλή και να μα στείλει μα το έψιλον. Ένα 3-3, το θυμάσαι που λέγαμε δεν πειράζει. Που χάθηκε το πέναλτι και λέμε δεν πειράζει, κερδίζουμε. Το τέλος του Όλσεν. Και γίνεται. Το τέλος του Όλσεν που δεν καταστράφηκε κιόλα ο Όλσεν που έφυγε από τον Πάο. Ναι. Πήγε στην Κοπενχάγη και από τώρα κάτι κάτω από τα δοκάβια τη Ρώμα. Δεν ήταν τόσο άσχημο οπότε ο Όλσεν. Η οποία είναι στη έπαθλη. Η οποία Ρώμα, η καλή ομάδα, κερδίζει μες στην Κάλιαρη 0-2. Οι καλοί κερδίζουν. Ναι. Καλοί. Και τι γίνεται, κύριε, ο του θαύματος. Με γιατί 10 την... η Κάλιαρη. Ναι, γιατί, είναι 10, γιατί την έχουμε εμείς διπλό. Πού να ξέρουν τώρα οι Ρωμαίοι που έχουν μπλέξει. Κατάλαβες, 1-2-2-2. Και εμείς που διαφημίζουμε και διατυμπανίζουμε, παίξτε ασφάλεια και προστατέψτε τα λεφτά σας, στο ε. Θα έρθω πάλι την Ευρώπη, γιατί είπαμε, μια πηγαίνουμε στο ένα μάτς και μια στο άλλο. Θα έρθω λίγο στην Ελλάδα και θέλω να εστιάσουμε λίγο στον Ηρακλή, φίλε. Ντροπή σας. Ντροπή σας, μόνο αυτή τη λέξη. Τι έχασες. Έσχος. Τι έχασες. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο υπάρχει, βασιστήκαμε σε μια ομάδα της πόλης. Έτσι, και μιλάω τώρα αρχικά στοιχηματικά και μετά θα πω ότι το πώς μας πήρε μαζί τους όλους ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής έπαιζε με τον Καραϊσκάκη. Δεν έπαιζε με την Μπαρτσελώνα, ούτε με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ούτε με τη Ρεάλ. Έπαιζε με έναν Καραϊσκάκη από την Άρτα. Ούτε ο ίδιος ήταν η μετεμψύχωση, ο Γιώργιος, να έρθει και να βοηθήσει. Τον έδινε 1,26 και τον παίξανε άπειροι παίκτη του στοιχήματος που ξέρω εγώ και ο υποφαινόμενος κοντά σε άλλα 3-4 εύκολα μάτς του 1,40. Παίζοντας ένα κάποιο γλυκό στοιχηματάκι για ένα πολύ ωραίο μεροκάματο. Βγήκαν όλα τα 40. Βγαίνουν όλα δια περιπάτου. Ο Ηρακλής ήταν και λιγότερο από 1,40, φίλε. Σου λέω ότι ήταν 1,26. Και ο Ηρακλής δέχεται ένα γκολ. 0-1. Δεν λέει κάτι αυτό. Το δέχεται στο 25, στο 23. Πότε το δέχτηκε. Έχει 70 αγωνιστικά λεπτά να γυρίσει το μάτς. Ένα μάτς το οποίο τον ενδιαφέρει, να μην μείνει πίσω, ήδη είχε μείνει πολύ πίσω, έτσι, και να είναι κοντά στη θέση ανόδου. Και τι γίνεται, χωρίς να βομβαρδίζει, χωρίς να χάνει ευκαιρίες. Μέτριος, κάτω όλων των προσδοκιών, χάνει τελικά και από τον Καραϊσκάκη. Πόσα παιδιά θα ανεβείτε εσείς. Ο οποίος Καραϊσκάκης όμως, γιατί να σου βάλω σε ένα χέρι. Ναι, για παίζει τον Καραϊσκάκη, ναι. Έκανε και διπλό στην Κέρκυρα. Ναι. Είναι σφιχτή ομάδα. Τι σφιχτή, 8 γκολ έφαγε το Βόλο, ρε. Άσο Βόλο, τι σφιχτή, ρε. Τι σφιχτή, αυγό σφιχτό. Ομαδάρα. Αν το είπε αυγό σφιχτά, Αδάμα ανέβασε λίγο τα αυγουλάκια. Γιατί έχουμε δουλειές. Ναι, να σου πω. Έχω ένα φίλο, όποτε χάνει, ανεβάζει τα αυγά. Παντοπόλης είναι.
Ακούς. Ναι. Αδαμάντιος λέγεται. Και μόλις χάνει κάτι, παίζει, ας πούμε, χαρτιά και χάνει, ρε παιδί μου. Ναι. Το αυγό πόσο κάνει το ένα, 30 λεπτά. 25. Την άλλη, 20-25, ναι. Την άλλη, μετά που λέει 4 ευρώ το αυγό. Και λέει του Κολόμβου. Άμα θέλεις. Του Χριστόφοβου, κατάλαβες. Αυτού που ανακάλυψε, υποτίθεται, την Αμερική. Που δεν την ανακάλυψε αυτός, να ξέρετε. Άλλος τον ανακάλυψε. Ναι, δεν τα λέμε όλα. Σε τα λέμε όλα. Μόνο εδώ. 1492. Μόνο εδώ. Ναι. Εδώ λοιπόν το λάθος παίξιμό σου. Ωραία, γιατί αυτό, με βάζεις χέρι. Πού φτάνω, να με φτάζεις, να, το Θεό χέρι. Του στοιχήματος, ναι, Παύλο Βασιλιά, ναι. Έτσι να τον κρίνει ο Στάβος τον 9 μάτς. Έχεις Ατλέτικο στο 1,40 φεύγα. Ναι. Όλα έχεις Γκλάντμπαχ στο 1,50. Ωραία. Ναι. Έχεις ΠΑΟΚ στο 1,22. Ναι. Ωραία. Έχεις ΑΕΚ στο 1,30 κάτι. Άλλο μαγικό, δεν έγινε over η ΑΕΚ. 8 δοκάβια, ο Πόνσε, μπάμπα, μπούμπα. Αφού μόνο θα βάζανε οι άλλοι, τι δοκάρια, δεν μπορεί να βάλουν. Μπορούσε να γίνει over. Ναι, έχεις τόσα μικρά. Και πας στον Ηράκλη, ο οποίος ποδοσφαιρικά είναι μέσω όρου ηλικίας 38 χρονών. Τον πίστευα, φίλε, τον πίστευα. Έτσι, κι άμα ξαναγινόταν, πάλι τον ίδιο θα έπαιζα. Να ξέρεις. Αν γινόταν πίσω τις μέρες, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνανε λάθος. Ούτε εγώ, ούτε οι άλλοι παίκτες που τον εμπιστεύτηκαν. Από εδώ και πέρα όμως, το αβάμε γραμμή. Έτσι, είναι μια ομάδα, είπαμε, που δεν. Είναι χημεία, φίλε. Είναι αυτό. Ο Θεός από πάνω λέει: τον Ηράκλη, τη Θέλτα και τη Λάρισα, δεν θα την πιάσει ποτέ. Και τη Μίλαν. Η Μίλαν πάλι. Πόπο τη στέλνει όλου με του κουβάδε. Αυτό σου λέω. Και τη Μίλαν. Είπαμε για Λάρισα και φύγαμε γρήγορα. Ναι. Ρεκόρ ανακοινώσεων. Περίμενε. Από Κούγια. Να δω αν πήγε το δελτία στην Έπορε. Περίμενε. Για ψάξε λίγο να δει αν ο Αλέξης ο Κούγιας παρέδωσε τα δελτία και δεν θα παίξει την Κυριακή. Ρεκόρ ανακοινώσεων λοιπόν από τον Αλέξη τον Κούγια. Αυτό ανακοίνωσε ότι δεν θα κατέβει στον αγώνα. Ναι, το ανακοίνωσε. Ξέρεις πώς θα λέει και μετά αλλάζουν όλα. Φλι φλακ. Ιωάννης Μελισσανίδης, ένα δευτερόλεπτο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, χθες, συμβαίνει τώρα, περίμενε. Ναι, για πάμε. Τα παρέδωσε. Ναι, περίμενε. Στην ΕΠΟ τελικά. Εδώ σε στίγμα, το διαβάζει. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας άνθρωποι της ΣΕΛ και αναμένουν τον Αλέξη Κούγια για να παραδώσουν τα δελτία των παικτών της Λάρισας. Πάντως, αυτός αν δεν είναι ριχασμένη προσωπικότητα, φίλε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κορυφαίος ποινικολόγος. Κορυφαίος. Εγώ υποκλίνομαι στη δουλειά του, άστο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό αποδεδειγμένο, ωραία. Πώς μπλέκει μετά με τον εαυτό του και μαλώνει το ένα μάτι του με το άλλο, το ένα χέρι του με το άλλο. Δηλαδή πρέπει να δίνει. Δηλαδή το χθε Λάρισα αδικήθηκε. Πε ότι εγώ δεν είμαι παόξη. Είμαι ένα αντικειμενικό ουδέτερο παρατηρητή που ήρθα να δω το. Ένα λεπτό να τοποθετηθώ. Που ήρθα να δω το μάτς και κάθομαι και βλέπω μία ομάδα με άσπρα να βομβαρδίζει από το 1 ως το 90. Την άλλη ομάδα όταν περνάει τη σέντρα να πανηγυρίζει για γκολ. Γιατί έτσι γινότανε. Μία φορά την πέρασε, ευτύχησε να κάνει και γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και μετά έτσι, 4 λεωφορεία πίσω. Αν μπορούσε να βάλει και τους άλλους τρεις τις αλλαγές, 14 να μπαίνανε και ο ίδιος εκεί, θα καθόταν κάτω από την εστία. Mm. Βομβαρδισμός από πάνω, από κάτω, από δεξιά, από αριστερά. Έτσι. Μαγική η πάσα του Σακχόφ. Μαγική. Και κάτω από τα πόδια. Τέλεια assist. Έτσι. Και ωραία πετάχτηκε το μαυράκι. Και τέλειο το μαυράκι μας, ο οποίος είναι μέσα στην αγκαλιά του ΠΑΟΚ. Mm. Είναι πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Θέλει τις ευκαιρίες του. Τις ευκαιρίες του. Ραζβάν, εσύ ακούς, τα βλέπεις όλα, είμαι σίγουρος. Έτσι. Δύο πέναλτι μας έδωσε. Και είναι τα δύο του τρελού Ουάντα. Ο Άρντα είναι. Ο Άρντα. Με μια κουβέντα τα λέμε όλα. Και τα δύο είναι πέναλτι. Ναι. Πού αδικήθηκε η Λάρισα δηλαδή και τη φάξανε και την. Να καταλάβω. Κάθεται και λέω ότι η πρώτη κίτρινη του Καρανίκα, αγόρι μου, είναι αυστηρή. Και η δεύτερη πρέπει να είναι κατευθείαν κόκκινη. Το πέναλτι είναι ορισμός το κατευθείαν κόκκινη. Κάνει το εξής λάθος, το ατσιμπάς. Αυτό τι έκανε χθες. Η γραμμή είναι Ολυμπιακού τέλος. Ό,τι και να σφυρίξει ο διαιτητής θα βγάλει 17 ανακοινώσεις. Πρέπει να κάνει αυτό τέλος. Δεν είναι ότι τα χάσε. Πολύ αιχμηρή η ανακοίνωσή του εκείνες οι τρεις σειρές που λέει: εγώ δεν είμαι αυτό, δεν είμαι το άλλο. Ναι. Αυτό πρέπει να κινηθεί νομικά. Θα κινηθεί νομικά. Ήδη πρέπει να κινηθεί. Ναι, θα κινηθεί νομικά. Η αρμάδα των δικηγόρων, η εθνική δικηγόρων που έχει στις τάξεις του ο Ιβάν. Είναι ντροπή να αναφέρεται έτσι. Ναι, γενικά είναι ντροπή που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά μην το αναλύσουμε παραπάνω. Για να κλείσουμε δηλαδή το θέμα με Κούγια και Λάρισα, τα δελτία δεν παραδόθηκαν ακόμα και εγώ λέω ότι δεν θα παραδοθούν ποτέ. Μα παραδίδονται τώρα, λέει. Εγώ λέω ότι δεν θα παραδοθούν ποτέ. Ας με γελιοποιήσουν. Θα πει και ο Ολυμπιακός λέει ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Να πάμε λίγο τώρα στον Ολυμπιακό. Ναι, αν συνεχιστεί, είπε αυτό το πράγμα. Ναι. Το οποίο δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το πράγμα, να μην αποβάλλονται οι παίκτες του προφανώς. Ωραία. Δεν θα κατέβει στο πρωτάθλημα. Με τι απειλή είναι αυτό. Ναι. Ας το κάνει. Ναι. Εμείς πήγαμε στον επιτελικό, δεν παίξαμε. Όταν είπαμε δεν θέλουμε, δεν παίζω άλλο. Δεν παίζω άλλο. Δεν πήγαμε. Άντε, ναι, μην πάει και αυτοί. Ας μην πάνε. Λοιπόν, είδαμε τώρα ένα μάτς, το Ξάνθη Ολυμπιακός. Εδώ θα είμαστε, είπαμε. Ο ορισμός αντικειμενικότητας. Έτσι.
Λοιπόν, ένα πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός. Μπορούσε να σκοράρει, μπορούσε να προηγηθεί, μπορούσε να κλειδώσει το μάτς. Έκανε τρεις-τέσσερις καλές ευκαιρίες. Εκπληκτικός Φορτούνης. Ναι, πάρα πολύ καλός, φυσικά. Έκανε πάρα πολύ καλό ημίχρονο. Δεν μπήκε η μπάλα μέσα. Είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου. Δεν έγινε κάτι. Μπορεί σε μια περίπτωση και ένα πέναλτι που ζητάνε, που δεν ζητάνε. Κάτι αφήνεται. Ναι, εκατέρωθεν τραβήγματα. Και όπως είναι, είπαμε, ο νόμος του ποδοσφαίρου έτυχε να προηγηθεί η Ξάνθη με ένα αυτογκολ. Που έχει και έφεση ο άνθρωπος. Ναι. Ο οποίος είναι πρώτος κόλτος του Ολυμπιακού, να ξέρεις. Μετράς και τα αυτοκόλτα, τα προσθέτεις. Δύο έχουν οι πρώτοι. Ναι. Έχει και δύο αυτοκόλτα αυτός όμως. Τέσσερα. Θα βάλει και κανένα ακόμα πέντε. Πέντε. Αλλά το ισόβαψε. Έκανε μετά το 1-1 και μετά έχει αυτόν την παιχτούρα. Γιατί με είναι παιχτούρα από Ντένσε. Είναι ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Ναι. Αλλά ο ποδοσφαιριστή πρέπει να συνδυάζει και το μυαλό μαζί του. Πάει στα καλά καθούμενα και κλωτσάει έναν άνθρωπο. Ναι. Αυτό είναι ακαριαία κόκκινη. Κόκκινη. Τι το συζητάμε. Ναι. Ο άλλο ο μαύρο μετά, στο 90, πώς το λένε και το παιδί. Ο Σισε. Παιδί δεν το έχει πει τη μάνα του, αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Ναι, αυτός ο Σισε. Τι να τον φάει τον, τι θα να τον κάνει, δεν κατάλαβα. Και εκείνο είναι κόκκινη. Κόκκινη. Και αυτό πάλι το καινούργιο που μάλλον μόνο μέσα στο γήπεδο. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που καταδικάζαμε, πριν, εγώ τουλάχιστον στις παρέες μου, πριν από τρία χρόνια, από ό,τι ήταν τέσσερα, όταν ο Άγγελος ο Αναστασιάδης πήγε να πάρει την ομάδα και να φύγει στην Καλονή, όταν δεν είχε σκεφτεί λογικά. Έτσι, ότι θα κατέστρεφε την ομάδα, την ισοπαίδωνε. Τι φεύγω, δεν παίζω άλλο. Δεν παίζουμε γειτονιά, ο πάνω Μαχαλάς με τον κάτω Μαχαλά. Είναι δικιά του απόφαση, το αφεντικό αποφασίζει. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε το για κάποιο λόγο του Οικονομόπουλου. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται. Ο ΠΑΟΚ να ξεφύγει κι άλλο στη βαθμολογία. Και πλέον, Σταύρο μου, όσο άμυνα και να κρατάς, πες ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταθλητής. Εγώ, φίλε, έχω τα γούρια μου, όπως έχεις τα δικά σου. Είναι 95.000 γούρια. 95.002. Γούρια. Δεν τα. Δηλαδή, έκανα το κομβικό λάθος πέρσι να πω σε μια συνέντευξη που έδωσα ότι αν πάρουμε το πρωτάθλημα θα πατρευτώ και έκτοτε έγινε το μακελιό. Είσαι πατρευμένος τώρα και δεν το ξέρεις. Όχι. Απλά. Αν πάρουμε, είχες πει. Αν πάρουμε. Και η, ίδια, η ίδια δήλωση ισχύει και για φέτος. Όχι, δεν κάνω καμία δήλωση φέτος. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία. Έκανα λάθος πέρσι. Είναι η αλήθεια. Να πάμε λίγο τώρα και στο. Να πάμε λίγο στο χθεσινό το μάτς. Αυτό το μάτς υποτίθεται που το περιμέναμε όλοι, το Boca River που έγινε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Θέλω να πω την άποψή μου για δύο λεπτά. Κωμικό το ποδόσφαιρο που παίζουνε. Άθλιο, κωμικοτραγικό. Δηλαδή μόνο με πάθος και ξύλο. Τι να πω, φίλε. Εγώ έβλεπα τους αρχικούς 22. Παίζουν σαν να δούμε σοχό αυγή, ρε. Αίτητος, πώς το λένε, κάτω πλαγιάς, με κόκκινα χώματα ασπαυλακιάς. Τίποτα. Δεν ξεχώρισε κάποιο ποδοσφαιριστή εκτός από αυτό που μπήκε αλλαγή και έκανε τον κόρ και έκανε και την ασίστ μετά. Δηλαδή, τι είναι με τη μάτσα. Έτρωγα βασικά στον Μπάμπι. Δεν έβλεπα κάποιο παιχνίδι. Δηλαδή, τόσο κουραστικό είναι για μένα. Αμφιβάλλω αν καθαρό χρόνο ποδοσφαίρου ήταν τα 31 λεπτά. Yeah. Δηλαδή, αμφιβάλλω. Και γινόταν ένα φάουλ και 4 λεπτά το συζητούσαν. Έτσι γινόταν στις γειτονιές. Πριν από χρόνια. Όχι, δεν είναι και τι είναι αυτό που έδωσε. Και μαζευόντουσαν. Όχι ο ένας ο αρχηγός. Όλοι μαζί και συζητούσαν. Έλεγε ο ένας την άποψή του, εσύ τι λες. Πώς το βλέπεις αυτό. Ο κολλητός είχε πάει μια φορά 11 μέρες να βρει παίκτες εκεί. Ναι. Μιλούσαμε κάθε μέρα. Αργεντινή. Κλαίγαμε από τα γέλια. Δεν δηλαδή για έναν. Ό,τι να είναι ζητά. Δηλαδή ο Λιμιός έκανε 30 εκατομμύρια. Ναι, φίλε, σε σχέση με αυτούς, έτσι. Γιατί λες τόσα λίγα. Όχι. Αν πήγαινε να πάρει το Λιμιό από εκεί, το τοπικό Λιμιό. Ναι. Ωραία. 30 εκατομμύρια. Αν πήγαινε να πάρει σαν το Μαρεζά, 3 εκατομμύρια αγορά. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν έχουν ποδόσφαιρο πλέον. Έχουν κάτι άλλο. Έχουν ένα εργοστάσιο. Εκεί όμως, επειδή τα τμήματα σκάουτινγκ ψάχνουν ηλικίες μικρές, όταν θα φτάσουν 20, 21, 22 χρονών οι παίκτες, οι περισσότεροι που θα είναι top από τη συγκεκριμένη αγορά θα έχουν φύγει ήδη. Άρα οι ομάδες τύπου Boca, τύπου River. Έχουν ή παίκτες οι οποίες γύρισαν από την Ευρώπη και το κίνητρό τους δεν είναι ιδιαίτερο. Το αφιλοτεύεις είναι 40 χρόνια και ήταν στην ομάδα μέσα. Ναι. Είναι και κιόλας αλλαγή. Ναι. Ωραία. Είναι αυτό που λέμε, εγώ δεν το πίστευα πραγματικά. Τα φάουλ τα σκληρά τα πανηγυρίζουν αυτοί πιο πολύ από τα γκολ. Είναι σαν να βλέπεις Millwall. Ναι. Πω από τι φάουλ έκανε αυτός και το είδες. Πιστεύω ότι εδώ πώς πάμε εμείς, ας πούμε, όταν τελειώνουμε σε καλά καφέ όπως είναι το Day Night ή να πάμε να φάμε καλά όπως είναι το Le Pantelé ή στο Κρητικό. Ή στις 7 θάλασσες, έτσι. Και τα συζητάμε. Όλα όπως έπρεπε τα βάλες, σε μια σειρά. Ναι. Ναι. Και συζητάμε και λέμε: ωραία, ήταν η σέντρα εκείνη και τη χτύπησε. Εκεί ξέρεις τι λένε οι Αργεντινοί μεταξύ τους. Τι ωραία που τον εκτέλεσε και τον φάουλ, το θυμάσαι στο 8ο λεπτό. Όχι, ρε αδερφέ, εκείνο το 60ο που τον χτύπησε μέσα στην καρδιά και του πέταξε τα βοτούνια στη γωνία. Ναι. Κάτι τέτοια. Ναι, έτσι ακριβώς δηλαδή. Δηλαδή, όχι που του σπάσε το πόδι. Τι χαρά πετάει το τρίτο. Δεν θυμάσαι εκείνο που του σπάσε το πόδι με το τάκλι μαζί. Το 1975 τότε. Σαν να παίρνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή λέει: εσύ τι έχει δυο νεκρού. Και τρεις σταματήσαμε. Καλά πήγατε.
Τέλος πάντων, για να μαθαίνει και ο κόσμος. Η Λατινική Αμερική αυτή τη στιγμή. Η River το κατέκτησε, για όσους δεν το είδανε, να ξέρετε. 1-1 το κανονικό το παιχνίδι και 3-1 στην παράταση. Ναι. Να πούμε και το τελικό. Ναι. Η αγορά η συγκεκριμένη, αν εξαιρέσει τις top περιπτώσεις που πάντα θα έχει, οι οποίες φεύγουν σε top επίπεδο στην Ευρώπη, εσύ δεν έχεις καμία ελπίδα να πάρεις κανονικό ποδοσφαιριστή. Γελάω με όσους πιστεύουν ότι θα έρθει δεύτερη τρίτη διαλογή παίκτη από εκεί με λίγα λεφτά και θα έρθει και θα κάνει εδώ. Δεν θα κάνει εδώ. Ωραία. Ο Φακούντο Περέιρα ήταν ένας παίκτης διαγόρης μου που σε μια λίστα 20 παικτών ήταν υψηλό top από αυτούς που είχαμε δει τότε σε εκείνο το ταξίδι. Και ήρθε εδώ. Επαφή με τον γκολ. Καλό. Ποια είναι η θέση του? Χωρίς ταυτότητα. Χωρίς ταυτότητα. Πεσάρι. Χωρίς είναι ομαδικός. Έχει δύναμη. Είναι ταχυδύναμος. Πηδάει ψηλά. Έχει κεφάλι. Πηδάει ψηλά. Επερμάται το μυαλό σου αλλού. Ορμάται. Ορμάται. Και το κυριότερο, κάτσε και να κλείσουμε και πάμε στο διάλειμμα. Ένα λεπτό ακόμη. Αυτό που είδα. Στις τελευταίες φάσεις όταν είναι ισοφαρίζεις κατεβαίνει και ο τερματοφύλακας κάτω. Λογικό, λογικότατο. Το 93 τελευταία φάση θα γίνει μια κεφαλιά, ένα κόρνερ, ένα στημένο, μήπως και γίνει τι είχαμε, τι χάσαμε. Τι να χάσουμε 0-1, τι να χάσουμε 0-2. Αυτό που από το 85 ο τερματοφύλακας έφυγε. Έφυγε κανονικά, γεια! Και πήγαινε μπροστά. Από το 113 μέχρι το 120 δεν ήταν στην αιστεία του. Έφυγε, αδελφέ μου, κανονικά. Έπαιζε απ' έξω. Όχι λίμπερ, όχι μπακότερμα. Όχι, έπαιζε κανονικά. Έπαιζε την μπάλα, την παίρνουσε. Δεν έπαιγαινε με κάτι πράσινο, τι κάνει το αυτό εκεί πέρα. Δεν γυρνούσε μετά πίσω τα παιδιά. Ποτέ. Αυτό δηλαδή. Κάτω ένα κοντό για παράδειγμα. Στα όρια της παράνοιας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Κόπα Λιμπερταδόρες και το τελικό. Δεν μας ενδιαφέρει ξανά. Και φαντάσου το, αυτό είναι επίπεδο ψηλό. Στο Σουνταμερικά να φαντάζει τι θα γίνεται, που είναι δύο επίπεδα κάτω. Εδώ ξεκίνησε το πράγμα και δεν έφτασε. Ναι, καλά λες. Θα μείνω από βενζίνη. Τι να συζητάμε. Κάνε διάλειμμα για να έρθουμε με τα στοιχηματικά μας. Μπήκαμε ξανά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο στη Σόφη να μας πει τι μάτσε είχε σήμερα πλέον. Να δώσουμε και τις προβλέψεις μας. Έλειπες και δώσαμε νικήτρια στήλη. Μπέρνλι, τρία φράγκα, άσο. West Ham, δώσαμε Dortmund, δώσαμε που ήταν επιφυλακτικοί όλοι. 1-7 πρέπει να λήξει. 1-7 συμφωνώ απολύτως. Εντάξει. Το είδα το μάτς και στην Dortmund αφού πήγες εκεί πέρα να πούμε για αυτόν τον Σάντζο, τον Άγγλο, τον που παίζει στην Dortmund. Εκπληκτικός ρε φίλε ποδοσφαιριστής. Και 18. 18 χρονών. Τέτοιο καθαρό μυαλό, τέτοιες ασίστ, ωραία τελική προσπάθεια στον γκολ. Όλα τα κάνει καλά. Μπράβο το παιδί. Ενίσχυο ταλέντο. Αν δεν χτυπήσει ο Ροής, γιατί αυτός είναι πολύ κομβικός για την ηρεμία του στο παιχνίδι. Ωραία. Θα το πάρουν Μάρτιο, θα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Όχι, όχι, διαφωνώ εγώ σε αυτό. Τι? Εγώ πιστεύω ότι η Μπάγκερν μπορεί ώσπου να παίξει με την Dortmund να μην κάνει καμία ισοπαλία. Μπορεί. Εγώ απλά θεωρώ ότι η Μπάγκερν δεν είναι ρε. Με έχει κλείσει τον κύκλο της ενώ μια συγκεκριμένη παρτίδα παικτών. Αυτό, τίποτα άλλο. Όχι ότι είναι κακή ομάδα, όχι δεν έχει το μέταλλο κτλ. Οι δυο τους φυσικά θα το πολεμήσουν, ναι, και αυτό εννοείται. Γιατί η Άιντραχτ μόλις ήταν ψηλά, ζαλίστηκε. Μίλα μας, Σοφάκη, τι έχουμε. Τι έχουμε, λοιπόν. Έχουμε έτσι στοιχηματικές επιλογές σήμερα. Η Goldbet έτσι μας δίνει αρκετές στοιχηματικές επιλογές. Να αναφέρουμε, να πούμε χαιρετίσματα σε όσους μας στέλνουν τα μηνύματά τους στο Facebook της σελίδας μας. Ο Βασιλιάς Μπαϊλίμπερο FM 107,4. Και φυσικά να πούμε σε όλους εσάς, οι οποίοι δεν είστε εγγεγραμμένοι χρήστες της Goldbet, δεν έχετε επισκεφθεί το site της Goldbet. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Συνδέστε, κάντε την εγγραφή σας πολύ εύκολα. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εγγραφή, επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών που είναι 24 ώρες στη διάθεσή σας και φυσικά μπορείτε όντως να ελέγξετε αυτά που λέμε, τις υψηλές υποδόσεις. Ότι κάνει κάποιος λογαριασμό δεν σημαίνει αυτόματο ότι π.χ. πρέπει και να κάνει οτιδήποτε άλλο, κατάθεση ας πούμε. Κάντε μια δοκιμή, κάντε την εγγραφή σας. Δείτε. Και συγκρίνετε με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία τα ποσοστά. Χαοτικές στοιχηματικά σε επιλογές που θέλετε. Οπότε λοιπόν σήμερα να πούμε ότι ξεκινάμε με Ελλάδα. 7 η ώρα. 7 η ώρα. Έχουμε το παιχνίδι Πανετολικό Απόλλωνος Σμύρνης. Πες ποσοστά λίγο. Ο άσος είναι στο 1,71, το χ στο 3,40 και το διπλό στο 5,78. Θα πάω θέση εγώ είμαι συγκεκριμένος. Θα στηρίξω την ομάδα του Αγαβηνίου, η οποία παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ο Απόλλωνος Σμύρνης θεωρώ ότι είναι μία ανάσα από το να τα παρατήσει. Είναι πάρα πολύ πίσω. Ναι. Δεν κοιτάει μπροστά, δεν μπορεί να γίνει. Έχει μόλις 2 βαθμούς. Εγώ θα το πω, θα παίξω αυτό. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό, φίλε μου Σταύρο. Κοντάς και στην ποιότητα του Πανετολικού. Γιατί κατά τα ψέματα από αυτές τις ομάδες, ποιοτικά, ειδικά με στην έδρα του, είναι πάρα πολύ ισχυρός και γράφει το κοντέρ για τον Καμαρά, φίλε. Καλός ποδοσφαιριστής. Ναι. Είναι νεαρός αυτός, όσο θέλει δηλώνει. Ακριβώς, είναι τέννη. Και ξέρετε, πηγαίνουν μόνοι του λεξιαρχείο. Όπου θα γίνουν 9 αδέρφια και θα πάνε όλοι μαζί να γραφτούν. Ναι, σωστά. Μετά έχουμε 7.30 ώρα το παιχνίδι Πανιόνιος Λεβαδιακός. Ζαμάνης Κομπότης τώρα, εδώ τι κάνεις, φίλε, για πες μας. Ο Κομπότης δύσκολα.
Ζαμάνι Σαμανφού. Δεν έχει άγχη. Εγώ φίλε αυτό το μάτς, βλέποντας το με κινησμό, γιατί έχω πάει πίσω πλέον στο στήριγμα και πρέπει να ξαναβγω μπροστά, η Goldbet είναι έτοιμη να τα πατήσω όλα μαζί. Ναι. Όλα τα κουμπιά μαζί και τα πριν και τα μετά. Άντε. Ωραία. Αποφεύγω. Εγώ φοβάμαι θα γίνει στραβή στον Άσο. Θα σπάσει ο Άσος εδώ. Έχουμε όμως και Αγγλία. Έχουμε Αγγλία. Έχουμε ένα παιχνίδι στην Αγγλία. 10 η ώρα. Everton με Watford. Μηδενική γκανιότα ο συγκεκριμένος αγώνας στην Goldbet. Γιατί όπως έχουμε πει, καθημερινά κορυφαία ποδοσφαιρικά γεγονότα. Η Goldbet προσφέρει μηδενικές γκανιότες. Ο Άσος το 1,77 αυτή τη στιγμή. Το Χ στο 3,90 και το διπλό στο 5,50. Και πολύ σωστά σας μιλάει η Σόφη και σε λέει αυτή τη στιγμή. Γιατί οι αποδόσεις είναι χρηματιστήριο. Έτσι όταν δέχεται αρκετό στοιχηματισμό ένα σημείο. Αλλάζουν. Αλλάζουν. Είναι, ανεβαίνει το ένα, πέφτει το άλλο, σηκώνεται το άλλο. Πάντα υπάρχει μια ισορροπία όμως. Όταν θα φύγει, θα χαμηλώσει ο Άσος, θα ανεβεί το Χ και το διπλό. Και τούμπαλιν. Η γκανιότητα είναι συγκεκριμένη. Μια Everton λοιπόν καλή, με Ριτσάρλισον μπροστά. Μια Everton που έρχεται στο γκολ, σκοράρει. Έτσι και μια Watford όμως εντελώς απρόβλεπτη. Απρόβλεπτη. Καλή ομάδα. Εγώ και... εδώ θα δουλέψω γκολ-γκολ, αδελφέ μου. Εγώ θα δουλέψω το βεράκι. Γιατί νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά των δύο ομάδων είναι λίγο διαφορετικά και, και δεν κουμπώνουν αμυντικά. Και το, όπως είπαμε για over και για την οικονομία της συζήτησης, να αναφερθούμε στο match, σε δύο match. Που ήταν ο ορισμός του over πριν ξεκινήσουν. Να καταλάβουμε μια ακόμα φορά τι είναι το στοίχημα. Έπαιζε η Βαλένθια με τη Σεβίλη. Ο ορισμός της επιθετικότητας. Αυτό το match έμεινε στο άντε. Έσβησε. Έμεινε στο 1-1 και το 1-1 έγινε σοφάρισε η Βαλένθια στο 93. Και φίλε, εγώ το έβλεπα το match, μπορούσαν να μπουν 7 γκολ στο match. Αμέσως. Τι το παίξαμε και δεν έκατσε εμείς. Ένα είναι αυτό το μάτς που δεν έγινε over. Δεν έγινε over το Chelsea Manchester City, άλλη μαγική εικόνα. Το 0-4 του πρώτου ημιχρόνου έγινε 1-0. Chelsea Manchester. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Παίχτηκε ποδόσφαιρο υψηλών τεράστιες εκπληκτικής ομορφιάς από τη City μέχρι το 40 και έφυγε στο ημίχρονο. Ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ με ένα 0. Είναι ψυχολογία όμως, φίλε. Και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε άλλο μάτς. Ναι. Και για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, ένα άλλο μάτς. Στο... Γιατί τι είναι το στοίχημα, τελείως είναι το ποδόσφαιρο, είναι ο βασιλιάς των πάντων. Ένα άλλο μάτς. Φίλος μου το περιμένει. Άκου τι μαγικό έγινε. Φίλος μου το περιμένει. Μην αναφέρομαι στο Σασουόλο με την Φιωρεντίνα. Το περιμένει 2-3 γκολ. Ναι. Έτσι. Το μάτς έχει πιάσει τα άλλα τα μάτς. Το μάτς είναι 0-0. Με παίρνει τηλέφωνο, τα γνωστά κλάματα. Αμά τι θα πάθουμε, είναι δυνατό να μην μπαίνουν γκολ εκεί πέρα το ένα άλλο. 1-0 είσαι σου όλο στο 70. Λες, είμαστε κοντά. Κλείσαμε. Έτσι. Κλείσαμε, πόσο... λες με 1-0. Ναι. Πόσο έλξε το μάτς. 3-3. 3-3. Σε 20 λεπτά μπήκανε άλλα 5 γκολ. Θέλω να δεις τι κάνει ο Κουλούρης στο. Όπως τώρα βλέπουμε τηλεόραση, βλέπουμε και τα γκολ. Το στο ατρόμι του Σάρι. Τι ωραία τη πάει. Ο οποίος Κουλούρης έχει βαρθεί να μας τρελάνει όλους. Αβέρτα την μπάλα την πετάει μέσα στα δίχτυα εύκολα, αβίαστα. Και είδατε πόσο καλό τον έκανε ο δανεισμός του σε μια μεγάλη ομάδα. Γιατί μεγάλη ομάδα είναι ο Ατρόμητος, ανήκει μέσα στις 5 κορυφές, σταθερά αφού την τελευταία δεκαετία φιγουράρει σε αυτές τις θέσεις. Χθες σκόραραν παιδιά του ΠΑΟΚ. Δύο Κουλούρης στο Ατρόμητο. Ναι. Κωνσταντινίδης μείωσε για τον Άρη. Ο Διαμαντόπουλος μείωσε πάλι για τον Άρη. Ακαδημιών του ΠΑΟΚ είναι αυτά όλα. Ναι. Τα παιδιά. Στον Όφη. Στον Όφη ο Δελγιανίδης ανοίγει το σκορ. Σκοράζει και ο Κολοβέσης αυτός... που δεν είναι. Ναι, όλοι έχουν άρωμα πάω. Ναι. Ποιο άλλο έβαλε, ο Πλατέρα έβαλε. Βάζει ο Κάτσε για τον Παναθηναϊκό. Βάζει ο Κάτσε. Ναι. Παντού πάω στο πρωτάθλημα και γεμίσαμε πάω. Ο Περέιρα σκόραρε στην Κύπρο. Ο Γκάρι Ροντρίγκε στην Καλατά. 10 τρίποντα Βασιλιάδη. Παντού δεν φίλε. Το είπε για 10 τρίποντα. Σάββατο χαράματα προ Κυριακή χαράματα. Έπαιζε. Αυτός ο Ντόντιτς, ο Σλοβαίνος φίλε, ήταν 48 λεπτά κρατάει το NBA, συνολό, η Mavericks, χάναν συνέχεια και στο τελευταίο 1:40, πιο λεπτά, βάζει το παιδί, 19 χρονών, έχει σημασία η ηλικία. Ναι, ναι, βεβαίως. Βάζει 11 πόντους διαδοχικούς, 3 τρίποντα και ένα δίποντο, τους άλλους 4 τους κατέβαζε έτσι για παρέα. Πάντα στις γωνίες, δεν έδινε την μπάλα σε κανέναν. Ελάτε, παιδί μαζί μου. Πάρ το μέσα, πάρε με. 3 τρίποντα και ένα δίποντα. Ναι. Και πήρε το μάτς. Ναι. 19 ετών, μπράβο του. Μεγάλη. Μιλάμε για top talent, φίλε. Μεγάλη, μεγάλη φιγούρα. Θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα επόμενα χρόνια στο NBA, αναμφίβολα. Έχει μειωθεί πάντως η απόσταση NBA Ευρώπη. Αυτό είναι πασιφανές. Υπάρχουν παιδιά δηλαδή σε πολύ top επίπεδο. Από την Ευρώπη στην Αμερική. Υπάρχει ο δικός μας, ο Αντετοκούμπο. Υπάρχει... Ο Αντετοκούμπο πάλι για πλάκα χθες οργίασε. Ναι. Το έβλεπα το μάτς. Γιατί έχουμε μονίμως αϊπνίες εμείς.
Δεν κοιμόμαστε ποτέ. Και αυτό πώς το καταφέρνεις? Έχω καταργήσει δύο πράγματα στη ζωή μου, σου είπα. Τα χρήματα έτσι, και τον ύπνο. Άχαστα εντελώς και τα δύο. Τα χρήματα πρέπει να τα αντιμετωπίζεις σαν ζωγραφιστά χαρτιά. Αυτό, μέσο για να περνάς καλά. Και τον ύπνο, ο οποίος είναι εντελώς άχρηστος. Για μένα. Εντελώς άχρηστος. Εντελώς. Ένα τετράωρο τη μέρα. Πιστεύω ότι είσαι μια χαρά. Δηλαδή, όταν κοιμάσαι 4 με 8, είναι τέλεια. Ναι, εγώ δεν λέω. Εσύ λες καθόλου. Εντάξει, τέσσερις είναι τέσσερις. Καθόλου είναι σχήμα λόγου, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε. Δεν είμαστε χαϊλάντερ, δεν πηγαίνουμε να κάνουμε αναζωογόνηση κυτάρων. Ξέρεις, πήγαινε και έκανε κυτάροθεραπεία. Πήγαινε στο εξωτερικό, ο Στάβος, ο Νταϊφάς. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, που αυτός εγώ ήμουν παιδάκι και ήταν μεγάλος. Και μετά εγώ ήταν μεγάλος, αυτός ήταν πάλι μεγάλος. Μπορεί να ζει ακόμη. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος, έχει συγχωρεθεί. Έτσι, αλλά ήταν, έκανε κυτάροθεραπεία, πήγαινε και άλλαζε τα κυτάρά του στο εξωτερικό. Το κάνουν στην Ελβετία. Πήγαινε, αυτό είναι μέλη ο άνθρωπος εκεί πέρα. Αλλάζουν αίμα, βάζουν εμείς, τους φτιάχνουν. Δηλαδή, εγώ αν πάω έτσι τώρα όπως είμαι, σε 3 μήνες στην Ελβετία θα με κάνουν να παίξω το μονομάχο. Έτσι, ναι. Έτσι έγινε ο Ράσελ Κρόου. Σαν και εμένα πήγε ο Ράσελ Κρόου, σαν και εμένα πήγε στην Ελβετία. Έχω δει φωτογραφία. Εν τω μεταξύ, προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να κάνω νήξη για τον ταξιτζή, ο οποίος κατέβασε. Είναι τραυματίας ο Στάβος μας σήμερα. Ναι. Έτσι. Θα τον. Πες μας λίγο, μίλησέ μας για το γεγονός αυτό. Κοίτα να δεις. Είναι η κακιά η στιγμή. Ναι. Το κακό το μάτι. Ο αγχωμένος αστυνομικός. Ο οποίος έλεγε, έλα το ταξί, δώσε την εικόνα στον κόσμο να καταλάβει. Φτάνει στο γήπεδο. Φτάνει ο Στάβος στο γήπεδο. Η μουσική ήθελε από κάτω. Φτάνουμε στο γήπεδο. Μας έχουν φάει, εννοείται. Έχω πολλούς σφιγμούς. Γιατί δεν έχω συνέλθει ακόμα από το Ξάνθη Ολυμπιακός. Ναι. Γιατί είδα το παιχνίδι με 120 σφιγμούς. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Γιατί είναι μάτς πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Διώχνεις και την τελευταία μέσα στο μυαλό σου. Είναι, ρε, φίλε, ναι. Κομβικό. Είναι 3 νίκες πίσω. Ναι. Είναι 3 νίκες πίσω και τους έχω κερδίσει στην έδρα τους. Ναι. Και τους έχω στην Τούμπα. Δηλαδή και με το χ στην Τούμπα. Παραμένει βαθμή. Ναι, είμαι 9 βαθμούς πάνω, δεν είμαι 8. Που δεν υπάρχει χ στην Τούμπα, μην το σκέφτεστε. Ναι, πάρτε το αλφαβητάρι, το μεγάλο. Ναι. Φτάνω στο γήπεδο, πέφτουν κάτι πινελίκια γιατί στο τηλέφωνο, γιατί δεν έχει μπει στο ΠΑΟΚ 24 του Ολυμπιακού, που είναι πολύ κομβικό. Υπάρχει πρέπει ένταση. Να μπει, είναι υπάρχει μια ένταση, ναι, είναι επαγγελματικό. Και την ώρα που βγαίνω πάω να πάρω τα πράγματα από το πουρμπαγκάζ. Πράγματα τα οποία δεν τα είχα στο πουρμπαγκάζ. Από το ταξίδι. Αν ένα ταγάρι εδώ δεν είχε ξεχάσει το κουτί. Οπότε φταίει και αυτός. Και αυτός. Κοιτάξτε πώς συνωμοτεί όλο το σύμπαν για να τραυματιστεί ο Σταύρος. Ναι. Και... ανοίγω το πουρμπαγκάζ να πάρω. Ανοίγει ο ταξιτζής γιατί υποχρεωμένος βάσει νόμου και είναι τίγκα στην αστυνομία. Ναι. Ωραία. Ανοίγει το ταξιτζής το πουρμπαγκάζ. Και του λέει ένας αστυνομικός, σκύβω να πάρω τα πράγματα και του λέει ένας αστυνομικός, γρήγορα έρχεται η ομάδα. Και το κλείνει στο κεφάλι μου, ρε παράδειγμα. Αδιαφορώντας ότι υπάρχει ανάμεσα. Ναι. Και το κλείνει στο κεφάλι μου. Βέβαια, αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να έχει γίνει. Σκληρός τραυματισμός. Αίματα, αίματα. Ναι, κανονικά. Μου άνοιξε. Όχι ράματα όμως. Φτηνά την πηδήξαμε. Ναι, και έχει σημασία. Απλά αντιλαμβάνεσαι τι έγινε αμέσως μετά. Λογικό, λογικότατο. Και ο αστυνομικός και αυτός. Και ο Ταρίφας που. Και ο αστυνομικός που τον άγχωσε. Άσε, ρε φίλε, θα δει η ομάδα. Δεν θα πάρω, δεν κάνω μετακόμιση. Στα 15 δευτερόλεπτα. Ναι. Αυτά. Δεν, ναι. Ο αγχωτικός αστυνομικός αγχώθηκε και ο άλλος, τη φάγαμε εμείς. Αλληλένετα γίνονται αυτά. Ναι. Και αμέσως μετά, αχ, αδελφέ, τι έπαθε, συγγνώμη, πρώτη φορά το έχω κάνει εγώ. Αλλά δεν υπήρχε αυτός ο διάλογος, δεν υπήρχε αυτός ο διάλογος. Γιατί αμέσως υπήρχε μια επίθεση με 3 σεντερφόρ. Και τώρα που λέμε σεντερφόρ, το Πρίγκοβιτς το περνάμε πάλι αχτύπητο που κέρδισε το πέναλτι, το εκτέλεσε. Άλλο ένα κολλάκι. Επειδή είσαι λάτρης του αθλήματος, θα σταθείς πρώτα στην παλιά του Μαουρίτσιο. Ναι, βέβαια, θα το πω. Ναι. Γιατί πάει. Σβήνει ακριβώς ο στήλος. Τέλεια πάσα, τέλεια πάσα. Ναι. Αλλά και το κοντρόλ του είναι μια χαρούλα. Ναι. Τον βάζει από πίσω τον αμυντικό και τον ανατρέπει 100%. Δηλαδή ένα πέναλτι. Δεν πιστεύω να το συζητάνε και αυτό. Να είναι εκτυπωμένο. Όχι. Και είναι ζωγαλικά. Ρε, για την πρώτη λένε, για την πρώτη κίτρινη του Καρανίκα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι. Αλλά είναι απευθείας κόκκινη έτσι κι αλλιώς. Τι συζητάμε τώρα. Να είχαμε να λέγαμε. Όλα είναι ρε, εσύ Ολυμπιακός. Είναι ένας οργανισμός που δεν έχει μάθει να χάνει. Και όταν χάνει, πρέπει και εσύ να χάσεις ακόμα και αν κερδίσεις. Αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Όσο τους παίρνουμε στα σοβαρά, δεν είναι οι ίδιοι γεράνε με αυτά που λένε. Ρε. Άξι, τώρα θλιμμένο βλέμμα καραπαπά. Τώρα αυτά, ναι. Θλιμμένο βλέμμα καραπαπά. Το βλέπει κανένας στη Σομαλία που έχει να φάει 12 μέρες και δεν το πιστεύει. Σόφια, έχουμε κάτι άλλο σε στοιχηματικό. Έχουμε Ισπανία, πάμε, λοιπόν. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Έναν αγώνα, 10 η ώρα, Athletic Bilbao με την Χιρόνα, με την Νίκη Γκανιώτα και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και αυτό είναι ωραίο ματσάβο μου. Με κυνηγάει γνωστός αστυνομικός της πόλης. Ναι. Ναι, με κυνηγάει.
Ότι φταίει εσύ. Όχι, αγαπά την ελληνική αστυνομία και γελάει. Ναι, εντάξει, αγαπάς. Θα κυνηγηθεί στο θάνατο. Όχι. Θα κυνηγηθεί. Εσύ ο συγκεκριμένο, στο επόμενο καφέ που θα κάνουμε, θα κυνηγηθεί. Τον γλιτώνει ότι μισούμε του ίδιου προπονητέ. Έχουμε μια κοινή στρατηγική. Λοιπόν, αυτό το με του προπονητέ πρέπει να κάνουμε αγώνα από εδώ, από το μικρόφωνο το οποίο έχουμε, να εξαλείψουμε μέχρι την τελευταία επίθεση. Έτσι, από το 3% από το 4% που γίνεται εναντίον του Λουτσέσκου. Ναι. Βλέπω μια νοοτροπία μιζέριας, ένας άνθρωπος που πηγαίνει την ομάδα από νίκη σε νίκη, έτσι θα τον αντιμετωπίζουμε με απόλυτη επίοικια. Έχει νούμερα εκπληκτικά, αφήστε το να συνεχίσει έτσι. Δεν γίνεται, γιατί δεν μπήκε ο ένας, γιατί δεν μπήκε ο άλλος. Ο Πάοκ δεν παίζει καλά. Να ο Ζαμπάκι, βλέπει ότι δεν το βάζει το Ζαμπάκι, γιατί τον έβαλε τον Άρτα από την αρχή. Ό,τι θέλει θα κάνει. Αφήστε τον να κάνει ό,τι θέλει, κάνει τη δουλειά του και την κάνει πάρα πολύ καλά, γιατί όλοι κρίνονται στη ζωή εκ του αποτελέσματος. Και αυτό που μας έλεγαν παλαιότερα οι Αυγιανοί μια φορά σε ένα μπάσκετ, κοιτάξτε το ταμπλό λοιπόν. Κοιτάξτε τι γράφει. Τι έχουμε, 11 στα 12. 12 στα 13. 12 νίκες και μια ισοπαλία. Μια ισοπαλία η οποία θα μπορούσε να είναι. Άστα, δεν πειράζει, δεν θα μπορούσε να είναι, δεν θα μπορούσε να είναι διαλογική. Όχι. Τι γράφει το Καντεβάν, 35-28. Ναι, 37-28 κανονικά. Μείον 2 είχα. Ναι. Το απόλυτο, το ρεαλιστικό, γιατί είπαμε εδώ είμαστε Ευρυπίδης, βλέπουμε τη ζωή όπως είναι, ούτε όπως ήταν, ούτε όπως θα είναι. Ναι. Ευρυπίδης ένας από τους τρεις μεγαλύτερους αρχαίους συγγραφείς, έτσι. Για να μην μπερδεύεστε, έτσι το βλέπουμε τη ζωή. Ναι. Όχι αυτός ο Ευρυπίδης από την Τούμπα. Ναι, Ευρυπίδης ο κοντός, ναι, με τα σουβλάκια. Ναι. Ή η ρούχα, ναι. Ή ο χαβάμα τα σιδερικά. Ναι. Λοιπόν, ο κλασικός. Ναι. Ποιο ισπανικό ήταν το παιχνίδι? Ατλέτικο Μπιλμπάο Τσιρόνα. Πω πω, κολοπέχνητο αυτό. Η Μπιλμπό δεν βλέπετε. Η Χιρόνα είναι μια έτσι. Στη μία μπορεί να γίνει παιχνίδι με 5 γκολ, στην άλλη να μην μπαίνει γκολ. Αυτή είναι η γοητεία του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η τρέλα του ποδοσφαίρου. Για πες. Να πούμε ότι τα ποσοστά. Ο Άσος είναι στο 2-0-7, το Χ στο 3-61 και το διπλό στο 4-12. Πριν ξεκινήσουν τα μάτς, τι εύκολα που φαίνονται όλα τα στοιχήματα πάντως. Ε. Κοίτα, θα σου πω ένα σκεπτικό για να παίξουμε ένα. Ή όταν τελειώσουν και τα βλέπεις και λες με τον εαυτό, πώς δεν το έβαλα εγώ αυτό. Καλά, είναι δυνατόν να μην το βάλω. Είναι δυνατόν. Ναι, και έχω ένα τέλειο φίλο, συγγνώμη, ναι. Εγώ το πάλι μπαίνω σαν χήμα στη συζήτηση. Έχω ένα φίλο που καταργήσει όλα τα μάτς, αυτά τι κλασικέ ομάδε, οι 50 που παίζουμε όλοι, με τι 50 ομάδε κινούμαστε όλε. Ναι. Και παίζει Ινδονησία. Ναι, Αζερβαϊτζάν. Έχω βρει, με λέει, τη χαρά μου. Δεν ξέρω κανέναν, δεν μπορώ να βρίσω κανέναν. Ακούς, Αλ Σαρά, Μαλ Νταβάλ, ας πούμε, στην Αραβία. Άλλα τη Σαουδική Αραβία, άλλα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ό,τι να είναι. Και βρίσκει. Και βρίσκει. Και κάτι ο Βασιλάκης, ο Μάγος. Ιράν, Άντερ 23 και. Ναι. Έχουν Άντερ 23 στο Ιράν. Πολλά έχουν. Εδώ στη Συρία έχει ποτάρμα κανονικό. Ρε. Εκεί που γίνονται οι βομβαρδισμοί, ενδιάμεσα λέω, και χειρία, μια μισή ώρα να παίξουμε. Ακούς. Βγαίνουν, παίζουν και ξανά μετά συνεχίστε. Ναι. Απουσίες από την Αραχνή. Ναι. Πέθανε ο Λίσο Μπάκτε. Περιμένει ο Λίσο Μπάκτε. Δεν γίνεται, αυτό σε φάγε κούγκι. Τι κούγκι, του ανατείναξε όλου μαζί. Λίγη ομάδα. Άλλη ομάδα. Δεν θα παίξει ο τάδε. Μα γιατί έχει αποστολή αυτοκτονία. Έχει αποστολή. Τα περνάμε λίγο χαριτολογώντα, γιατί στη ζωή βάλετε το γέλιο στη ζωή σα. Κάθε ώρα που γελάτε, συν δύο χρόνια ζωή. Σου έχω πει τι μου έλεγε ένα ταρίφα στην τέτοια. Στην, στο Ισραήλ, στην Τελαβίβ. Όπου μαζευόταν κόσμο, του έλεγα τι είναι εδώ, δεν μιλούσε καλά. Α, μου λέγε. Here boom too. Τι λέει αυτό. Δύο φορέ. Here boom too. Έβλεπα το άλλο που είχε πολύ. Τι χαμάμε έχουν τα ταξί στο Ισραήλ. Τι χαμάμε έχουν τα ταξί. Νομίζω κίτρινα. Δεν ξέρω, ήθελα να μάθω. Δεν ήταν έτσι. Here boom 3 μου λέγε. Και μαζευόντουσαν όλοι εκεί που αναδυναζόντουσαν. Για αντίδραση. Ωραίο φίλε. Ωραίο. Οπότε σήμερα δύσκολα θα κάνουμε. Πώς το λένε, προτείνουμε και στοιχηματική ξεκούραση και πώς θέλει. Την Μπιλμπάο θα την παίξω γιατί αρχίζει και σφίγγει λίγο. Και όταν σφίγγουν αυτοί του βγαίνει το βάσκικο. 1-0, 1-2-1. Και αυτή η αιμονή τώρα τον Μπιλμπάο με του Βάσκου αποκλειστικά και μόνο. Και εδώ εγώ είμαι αντίθετο. Σου έχω πει για τον Βαλβέρδε μια φορά. Για πες. Ο Βαλβέρδε δεν ψάχνει. Δεν ψάχνει. Όχι, δεν τον πήραν. Τον πήραν επανάκριβε, επειδή ήταν Βάσκο. Έκανε 300.000 και πήρε 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Επειδή ήταν Βάσκο. Επειδή ήταν Βάσκο, δεν είχε άλλο. Όχι στο Σιδάν. Στην Ισπανιόλα έπαιζε, στην Ισπανιόλα. Εδώ πρέπει να μπούμε λίγο μέσα, να εντεφίσουμε μέσα στην ιστορία τη Ισπανία, να δούμε τι διαφορέ έχουν οι Καταλωνοί με του. Από πού πηγάζουν όλα αυτά. Κοίτα, οι Καταλανοί με του Μαδριλένου έχουν την κόντρα με το τέτοιο, με το Φράγκο. Τους πεθαίνανε τότε, για πλάκα, ναι, πέθανε 30.
Ναι, βάσκη... Δεν είμαι καλά ενημερωμένο, εγώ δεν ούτε θα πάω εγώ, θέση, θέλω να τα ξέρω. Αυτή η Ανδαλουσία εκεί, η Σεβίλη, αυτή εδώ, ναι. Βαλένθια και αυτά πρέπει να ήταν χαβαλέδε. Αν κατάλαβα καλά. Μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει. Είναι καλά τράβα εκεί. Όφα, όπου φυσάει ο άνεμο. Ναι, ναι. Αυτή πρέπει να είναι τέτοιοι. Η Βάσκη είναι στα βουνά. Αυτό που λέμε για όφα, ο Αλέξης, ο γνωστός. Ο Αλέξης που μιλούσαμε προηγουμένως. Ναι. Δεν είναι φοβερό αυτό που φυσάει ο άνεμος. Δηλαδή κυνηγάει τον νέο, την άλλη μέρα είναι αδερφός. Ναι, 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 και δεν κατάλαβες τι είπα, το είπα αλλιώς. Και επειδή είναι και απίστευτος σε σχέση με την εφράδια του λόγου, τι έχει να κάνει, έτσι το φτιάχνει όλο και το παρουσιάζει κανονικά. Ρε, ό,τι είναι ρε, τώρα, ξέρει τι κάνει αυτός. Έκανε ένα κατά την ΑΕΚ, τώρα θέλει να κάνει εμένα, αφού είναι με τον άλλο. Χρόνια τώρα. Λόγω το φίλο σου του, τον Αχιλέα. Αχιλέας φίλο βιάζει στο Βόλο. Βιάζει στο Βόλο, ο Μαδάρα έχει κάνει. Ο Μαδάρα και όλοι τον έχουν τώρα για πρώτο φαβορή για άνοδο. Ναι, θα πρέπει να η τον τρίτη ομάδα του Βόλου. Δεν γίνεται έτσι. Όχι, θα το βγάλουμε στο ραδιόφωνο, θα το βγάλουμε κατευθείαν σε. Αφού ανεβαίνει που και που, ρε. Ναι, δεν ανεβαίνει την ώρα που είμαστε εμεί εκπομπή. Μπορεί. Μπορεί. Θέλω να έχω εντάξει. Τη φυσιογνωμία. Δεν είναι. Ξέρεις ότι δεν θα μιλήσει κανένα μα λεπτό, ε. Ναι. Τίποτα, ξεκινήσει. Ξεκούρασε. Τι ώρα ξεκινάμε, 2 και 6 και 3 παρά 1 θα πει θέλετε να ρωτήσετε τίποτα. Δεν θα μιλάω λόγω, πέστε κι εσεί κάτι. Θα έχει τελειώσει. Το ξέρει όμω ότι τελειώσει η ώρα. Το ξέρει. Καλά, ναι, ναι. Είναι χαφάρα, τα βλέπει όλα. Δεκάρι, παλιό, κλασικό, καλά, παραδοσιακό. Καλά είναι, καλά είναι. Θα ανέβει και θα γελάμε. Οπότε λοιπόν θα κλείσουμε τη σημερινή μα εκπομπή. Αν ανέβει, ναι. Τώρα μου ήρθε. Ανέβει κατηγορία. Ναι, αλλά θα ανέβει, σούπερ λίγκα. Ωραία. Δεν πρέπει. Να πει τους άλλους δύο παιδιά, ανέβηκα εγώ. Είσαι Ολυμπιακός Βόλου και δίκαιο. Ενωθείτε. Τελειώνετε. Ελάτε όλοι μαζί τώρα. Εγώ, επειδή ήμουν κοντά του στις πρώτες μέρες που πήγε στο Βόλο, η αρχική του σκέψη ήταν να την ενώσει την ομάδα, τις ομάδες τότε, τις δύο. Το Βόλο με τον Νίκη Βόλο. Έτσι. Βρήκε όμως τείχος και από τη μία και την άλλη πλευρά. Πόσο και τελικά, αυτό, αντί να γίνουν από δύο να γίνουν μία, γίναν τρεις. Στην Ελλάδα μόνο γίνεται αυτό. Ναι. Χανιάς με Πλατανιά, τους έλεγα, ήταν στην ίδια τέτοια. Μα τα έλεγε και παλιά. Τα έλεγε η Λίτσα Διαμάντη παλιά. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Πώς να το ξέρεις αυτό. Πώς δεν ξέρω, μωρέ. Στην περίπτωση μας όμως. Μας μεγάλωσα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Α, τα ξέρεις. Γιατί μα λες ότι μιλάς μόνο με αυτά εδώ τα καγκούρικα που μας βάζεις. Ρε, άλλο ρε τι ακούω και άλλο τι δεν πάω από μπουζούκια. Πας. Κουφός είμαι. Άλλο με κοροϊδεύω. Χαμός την νυχτερινή ζωή της πόλης, να αναφερθούμε και εκεί. Λέγε. Βέβαια, γιατί έγινε σκούπα. Ναι. Έστειλα παντού τους ζωφιάνους μου. Μπράβο τους της Θεσσαλονικής που γεμίζουν πλέον τα μαγαζιά. Και όχι μόνο Παρασκευή και Σάββατο. Βγαίστε, μην τα παχουμιάζετε τα λεφτά. Ξοδέψτε. Ρουβάς και Ρόκο στο αδιαχώρητο. Πατιόντουσαν. Έτσι. Πάρα πολύ καλά στη Μαρινέλα. Έτσι. Και φυσικά ο Διονύσης ο Μακρύς. Όπου γίνεται. Έχει... Πατήσε με ένα σκοτωμό. Άστο, όρια. Όρια. Σκοτωμός. Με ενημερώθηκα. Δεν μπήκα πουθενά. Σε αυτό, κανένα από αυτά τα τρία, αλλά με ενημέρωσαν. Κινήθηκα τοπικά γιατί έβλεπα τα μάτς εντός σπιτιού. Και εγώ δεν είχα πολύ όρεξη. Βγήκα σε ένα παρτάκι λίγο Παρασκευή, Σάββατο. Η όρεξη καθορίζεται ανάλογα με τα έσοδα, φίλε. Και είπαμε, θα κλείσουμε με τη φιλοσοφία της ημέρας. Βέβαια, θα πω μια φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της ημέρας. Σκοπός της ζωής σας δεν θα είναι να περιορίζετε τα έξοδά σας. Θα είναι να αυξάνετε τα έσοδά σας. Πολύ απλό. Φιλοσοφικό. Και σήμερα. Φιλιά από μένα. Σόφη, τον επίλογο. Τον επίλογο. Να πατήσουμε τα κουμπιά. Μπείτε λοιπόν σε σελίδα της Goldbet, δείτε τι στοιχηματικές επιλογές έχετε για σήμερα. Έχουμε και μπάσκετ, Ελλάδα Α1, έναν αγώνα. Φυσικά υπάρχουν και άλλα αθλήματα στα οποία μπορείτε να ποντάρετε έτσι. Και οι λόγοι για τους οποίους η Goldbet είναι η σωστή επιλογή για εσάς είναι ότι προσφέρει ασφάλεια και αξιοπιστία σε όλες τις συναλλαγές. Εξυπηρέτησε, όπως είπαμε, 24 ώρες το 24ωρο με άμεσες και γρήγορες αναλήψεις. Live betting όλη την ημέρα με πολλές αγορές σε συνδυασμό με live streaming. Και φυσικά την υπηρεσία Cash Out, όπου μπορείτε να κάνετε μερικό και ολικό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, εδώ 2 η ώρα, παρέα με την Goldbet φυσικά. Καλό μεσημέρι σε όλους.